Μοσελίν. Μοσελίν πάει. Κωνστανόφσκι. Σηκώνει τη σημαίνουλα απέναντι ο βοηθός. Δεν θα μετρήσει τον κόλ. Δεν θα μετρήσει τον κόλ. Σήκωσε τη σημαίνουλα το βοηθός. Δεν είναι σε θέση offside ο Κωνστανόφσκι. Δεν είναι σε θέση offside ο Κωνστανόφσκι. Κακός ο κύριος Καπέσης σήκωσε τη σημαίνουλα απέναντι. Στο 90. Εδώ θα ξαναδούμε, Ρισκόφσκι κάνει το σούτ, ο Μωράης που κινήθηκε αρχικά για να πάρει μπάλα νομίζω πως ήταν σε θέση offside, ο Αίλτον ήρθε από πίσω, εδώ όμως ο Μωράης έκανε κίνηση, ο Αίλτον. Εκτελεί το φάουλ, ο Κακά κάνει κεφαλιά, ο βοηθός σηκώνει σημαία, ο Βέντσελ κάνει κίνηση προς την μπάλα. Θα ξαναδούμε εδώ τη φάση που η Ομόνια πριν, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside γιατί είναι ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ αριστερά. Πρέπει να δούμε από ποια θέση ξεκινά την προσπάθειά του, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη προλαβαίνει εδώ ξανά τον Βέλα και νικά τον Πεκιάη. Εδώ να δούμε, είναι σε θέση offside. Είναι λίγο πιο μπροστά ο Ζεμπλάκοφ, καθαρά όμως. Κινήθηκε βέβαια πίσω για να καλυφθεί, αλλά νομίζω είχε ήδη προλάβει μπαλά να πάει προς το μέρος του. Ο βοηθός άφησε το παιχνίδι. Εκεί. Μαρίνο και Αντρέα, να ξαναδούμε την φάση από πολύ. Ο κύριος Ξάνθη είναι, όχι ο κύριος Σταύρου, με συγχωρείτε. Απολογούμε στον κύριο Σταύρου. Ο κύριος Ξάνθη είναι. Μαρίνο και Αντρέα. Από πολύ μακριά, από την εκτέλεση του φάουλ. Βλέπουμε, Τσιτάισβίλη. Δεν είναι σε θέση offside εδώ. Διώχνει ο Μιχάλης ο Μορφής. Ούτε εδώ είναι σε θέση offside ο Τσιτάισβίλη. Καμία περίπτωση offside. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Η μεν του ΑΠΟΕΛ για να φτάσουν στον κόκκι της ισοφάρισης, η του Απόλλωνα για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Ο Μπακούρα νομίζω έχει πρόβλημα εδώ, έκανε φάουλ, είναι χρεωμένος με κίτρινη και θα φύγει από το παιχνίδι. Φάση που ξαναβλέπουμε, έκανε μια κίνηση με το χέρι εκεί ο Μπακούρα. Δύσκολη φάση. Μαρσίνιο που κερδίζει φάουλ από τον Πέγιτς και σύμφωνα με τις κινήσεις του κυρίου Σταμάτη θα έχουμε κίτρινη κάρτα, ενώ τώρα και κάποια νεύρα. Ξανά εδώ το φάουλ το οποίο έγινε από τον Πέτσιτς πάνω στον Μαρσίνιο. Έπεσε η μπάλα στο σώμα του Πίτο, ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίκτυα. Πάλι εδώ η σέντρα από το Μαρτσίνιο, διώχνει ο Ντάβιτσον. Εδώ οι διαμαρτυρίες για χέρι του Πίντο. Για να δούμε, προσοχή, δεν φαίνεται από αυτή την κάμερα. Από μία νωρίτερα ενδεχομένως θα ξεκαθαρίσει καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει άφησε το παιχνίδι ο... Η Ομόνια μένει με 10 στο 71ο λεπτό. Αποβολή για τον Ισπανό, ο οποίος εδώ σήκωσε τα χέρια, δεν υπάρχει μπάλα. Εδώ πάλι στο κεφάλι. Να δούμε ξανά αν έχουμε αυτό το replay πιο σιγά. Εδώ η κάμερα αυτή. Ο Μάνος εκτελεί, καλή φάση. Κάτι ζήτησαν εκεί της ανόρθωσης στην κεφαλιά του Νικολάου. Συνεχίζεται πάντως η φάση, θα δούμε στην συνέχεια. Εδώ η προηγούμενη φάση, κεφαλιά στο χέρι, στο χέρι του Κόντι, του Κόντι. Από κοντινή απόσταση, αλλά τα χέρια του Κόντι δεν είναι... Το Μωράης μέσα στην περιοχή, και αρκετά στηρίγματα και πέναλτι πάνω στο χέρι του Κοραθάλ, χτύπησε η μπάλα, ο Νικολαίδης φυρίζει το πέναλτι. Έχει
μπροστά τον Μπουρσαετίδη, σέντρα. Κόντρα ρε μπάλα, απομάκρυνε ο Χρήστος ο Μιχαήλ. Εδώ είναι το χέρι από τον Μπουρσαετίδη, είναι πολύ κοντά όμως νομίζω. Τώρα το μάω ότι τον Κροσδενόφης και το κοινούν είναι πολύ σύγχρονο στο παιχνίδι. Θα δούμε, την κουμάνα κάνει σέντρα, Σερτσό κατεβάζει την μπάλα, έχει μεγάλη ευκαιρία, θα πέσει, η μπάλα θα αποκοστεί από το χιώτη. Φάνει τελικά συνέχεια το σπέλι. Την κουμάνα κάνει σέντρα, Σερτσό κατεβάζει την μπάλα, έχει μεγάλη ευκαιρία, θα πέσει, η μπάλα θα αποκοστεί από το χιώτη. Φάνει τελικά συνέχεια το σπέλι. Βλέπουμε, παίζει μπάλα ο Αλεξάνδρου, αυτό είναι το σίγουρο και εδώ θα δούμε. Πέφτει στα πόδια του εκεί ο Ριμπέιρο. Το Αποέλ στο 38 λεπτό. Ο Ιωβάνοβιτς θα παίξει ίσως και με ψηλές βαλιές. Παπαθανασίου μεγάλη ευκαιρία. Μπάλα είναι τι, πέναλτι. Πέναλτι για το Αποέλ με τον Παπαθανασίου που στην πρώτη του επαφή κερδίζει το πέναλτι. Κοιτάξτε εδώ ο Γαλάνης που κοντρολάρει την μπάλα για τον Μπάρτι. Καθυστερεί λίγο. Έχει επαφή ο Μπάρτι. Μετά το δεύτερο γκολ του Αποέλ θέλει έναν γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εδώ ο Πάχαρς έχει μια ευκαιρία. Πέφτει κάτω και θα δει κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσαγκάρη που έτρεξε στην φάση, αλλά έδειξε κίτρινη κάρτα στον Λετωνό επιθετικό της ανόρθωσης, θεωρώντας ότι έκανε προσπάθεια να τον ξεγεράσει. Καταρχήν δεν υπάρχει offside. Φεύγει από κανονική θέση ο Λετωνός. Βάζει την μπάλα μπροστά. Πέφτει κάτω από ένα πιο κοντινό πλάνο λογικά, θα δούμε. Εδώ τα πόδια δεν υπάρχει κάτι. Το χέρι του ο Χαρίδη είναι στην πλάτη. Εδώ βλέπετε υπάρχει μια κίνηση. Πίτο βγάζει ωραία μπροστά για τον Μαχλά. Προϋποθέσεις για τον Αποέλ τώρα. Μαχλάς έξυπνα έξω για τον Έμερσον. Πάσα στην περιοχή, ο Τόρες δεν βρίσκει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Αντρονίκ. Εδώ είναι ο Τόρες. Η πρώτη τουλάχιστον επανάληψη, για να δούμε και από εδώ. Όχι, νομίζω ότι δεν έγινε πάντας. Δεν βρήκε την μπάλα ο Τόρες. Το όποιο αποτέλεσμα οι ομάδες. Νασιόπουλος, η πτώση και το πέναλτι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν μπορεί να πει τέλος πριν από το τέλος που δίνει ο ίδιος ο διαιτητής. Θα δούμε ξανά στην επαναληπτική προβολή της φάσης η παλιά που βγαίνει. Να πάρουμε λίγο πίσω, εδώ υπάρχει σπρόξιμο, να δούμε. Το σπρόξιμο εκδηλώνεται εκτός, εδώ ο παίχτης πέφτει εντός, σφυρίζεται το πέναλτι, να δούμε αν υπήρχε και offside. Εδώ το σπρόξιμο γίνεται καθαρά εκτός, ο παίχτης στην κίνηση απάνω πέφτει εντός. Τόση πολύ κοντά στην ισοφάριση ομάδα του Αποέλ. Αποκλούει και τώρα τον γκολ στην παραφορά της μπάλας ο Σάσα Γιοβάνοβιτς. Στην περιοχή πέφτει, σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Γερασίμου. Σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Γερασίμου, μεγάλη ευκαιρία τώρα για το Αποέλ να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Μακρύδης κράτησε πολύ ώρα την μπάλα. Εδώ να δούμε από τον Βέικανε το μαρκάρισμα. Έχω την εντύπωση ότι περισσότερο το πόδι του Μακρύδη πάει. Άλλη μια φορά να δούμε από αυτή την κάμερα. Να δούμε. Εδώ Βέικα πατάει το πόδι. Ο Κρούιτς κρατάει, περνάει για τον Τιάκο. Αποφεύγει εκεί τον Χιώτη στο έδαφος. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Αντρονίκου. Όχι, από εδώ δεν φαίνεται. Όμως από την προηγούμενη κάμερα ενδεχομένως να μας διαφωτίσει. Φαίνεται να μην παίζει μπάλα ο Χιώτης. Εδώ, όχι, είναι πέναλτι.